Κάλεσα τον κύριο Ευάγγελο Μανολόπουλο, είναι καθηγητής φαρμακολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, με έδρα την ιατρική σχολή της Αλεξανδρουπόλεως, για να συζητήσουμε για αυτήν την παραλλαγή, η οποία ξεπηδά από δύο αφρικανικές χώρες, και να μάθουμε ακόμη κάποια στοιχεία για το ποιο είναι εκεί το επίπεδο εμβολιασμού. Λέμε ότι χρειάζονται εμβόλια, λέμε ότι πρέπει οι πλούσιες χώρες να διανύμουν εμβόλια, αλλά πρέπει να δούμε και αν τα καθεστώτα των κρατών της Αφρικανικής Ηπείρου, συνήθως αυταρχικά καθεστώτα, συνήθως δεν λέω ότι είναι καθολοκλήρια, αλλά συνήθως αυταρχικά καθεστώτα, εάν συγκροτούν αυτά τα αυταρχικά καθεστώτα, συγκροτούν ένα σοβαρό κράτος το οποίο μπορεί να εμβολιάσει τους πολίτες του, και αν τελικά οι πολίτες του παίρνουν τα μηνύματα εκείνα για να αποδεχθούν τον εμβολιασμό. Εδώ βλέπεις σε προηγμένες χώρες καλή ώρα, σε προηγμένες χώρες του δυτικού κόσμου βλέπε καλή ώρα, και έχεις ένα ποσοστό πολιτών που δεν ακούει καν την έννοια του, δεν δέχεται καν τον εμβολιασμό, επηρεασμένο πάρα πολύ από τον κακό ρόλο που έπαιξαν ιερείς, απλοί, πνευματικοί, πείτε τους όπως θέλετε, οι οποίοι συμβούλευσαν με τον χειρότερο τρόπο συμπολίτες μας. Βλέπεις δηλαδή και ακούς παραδείγματα από το οικείο περιβάλλον του ο καθένας. Είμαι σίγουρος στις συζητήσεις θα βρείτε αντίστοιχα παραδείγματα όπου έφηβοι προτρέπουν τον πατέρα ή τη μαμά τους να εμβολιαστούν, όμως εκείνοι ή εκείνος ακούνε όχι το παιδί τους το 15χρονο που έχει πάει να εμβολιαστεί, αλλά τον πνευματικό τους σε ακούσματα του τύπου ότι αν κάνεις το εμβόλιο θα μπει ο σατανάς μέσα σου, και άλλα τέτοια τα οποία συνιστούν όπως έχουμε πει πολλές φορές στο Μεσαίωνα. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Πρωτοστάλτε. Σας και τους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μανολόπουλε. Πρώτα απ' όλα, αν υπάρχει κάτι καινούριο, γιατί βλέπω ότι αναμασούμε τα ίδια και τα ίδια χωρίς να έχουμε δεδομένα ακόμη στα χέρια μας. Όχι, δεν υπάρχει. Είπαμε, βγήκαν κάποια δεδομένα για το στέλεχος όμικρον. Το αναλύουν τώρα παντού σε όλα τα εργαστήρια και οι εταιρείες που βγάζουν τα εμβόλια και με οι επιδημιολόγοι στις διάφορες χώρες, για να δούμε αν είναι πραγματικά λόγος μεγάλης ανησυχίας. Δηλαδή, το διερευταίο είναι εάν θα έχει υψηλή μεταδοτικότητα και αν θα ακυρώνει το μέρος του εμβολιασμού. Σωστά. Ναι, και βέβαια η μεταδοτικότητα είναι μία παράμετρος. Η άλλη παράμετρος είναι το πόσο σοβαρή νόσο προκαλεί. Γιατί θα μπορούσε να έχει μεγάλη ψηλότερη μεταδοτικότητα, αλλά να προκαλεί υπιότερη νόσο. Αυτό θα ήταν μια ίσως θετική εξέλιξη. Γιατί θα μείωνε. Μπορεί να αύξανε τον αριθμό των κρουσμάτων, αλλά θα μείνει τον αριθμό των ατόμων που νοσηλεύονται και καταλήγουν. Άρα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν η μεταδοτικότητα συνδυάζεται και με μεγάλη νοσηρότητα ή μικρότερη. Γι' αυτό. Όλα αυτά θα διευκρινιστούν. Όλα αυτά θα διευκρινιστούν σε ένα διάστημα μετά από 2-3 εβδομάδες, αν καταλαβαίνω καλά, έτσι. Ναι, πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Και βέβαια, σε σχέση με αυτό που λέγατε πριν για τις τρίτες χώρες. Ναι, αυτό θα ήθελα να συζητήσουμε κάτι πιο εξειδικευμένο τώρα, κύριε Μανόβλα, αν έχετε εσείς πληροφορίες για το πώς πάει ο εμβολιασμός σε αυτό που λέμε στα κράτη του τρίτου κόσμου. Ναι, εκεί ο εμβολιασμός είναι πολύ χαμηλότερος. Αντικειμενικά έχουν πολύ λιγότερες δόσεις εμβολίων. Και βέβαια υπάρχουν και τα θέματα σε κάθε χώρα διαφορετικά, της ικανότητας κάθε κυβέρνησης να μπορέσει. Ένα-ένα, πάντα βάλουμε ένα-ένα για να τα απαντήσουμε όλα αυτά, κύριε Μανόλα. Μάλλον προσπαθήσουμε να τα προσεγγίσουμε. Έχουν λίγο μικρό αριθμό εμβολίων, γιατί είναι φτωχά κράτη. Ένα. Ναι, ο κύριος λόγος είναι ότι δεν έχουν μεγάλη διαθεσιμότητα εμβολίων. Βέβαια, από χώρα σε χώρα διαφέρει η ποσότητα των εμβολίων που έχουν, αλλά. Από εκεί πέρα βέβαια είναι και τα θέματα που βάλατε. Μισό λεπτό, πριν πάμε στα θέματα που έβαλα. Πριν πάμε ένα-ένα, γιατί τα βάζουμε όλα σε ένα. Όχι, δεν μιλώ για εσάς, αλλά βλέπω ότι όλα αυτά, ξέρετε, είναι θέματα που εύκολα ιδεολογικοποιούνται. Και καταλήγουμε αμέσως στο να πάρουμε τις πατέντες από τις φαρμακευτικές εταιρείες. Για να καταλάβω, υπάρχει κάποια μελέτη ενός φορέα παγκόσμιου που να λέει τι συμβαίνει στις χώρες του τρίτου κόσμου, δηλαδή να δούμε ποιες είναι οι πάπτωχες, ποιες δεν έχουν πρόσβαση και γιατί δεν έχουν πρόσβαση στα εμβόλια. Δηλαδή, πού πρέπει να βοηθήσουν τα πλούσια κράτη. Υπάρχουν άλλα κράτη που είναι αδιάφορα γιατί έχουν αυταρχικά καθεστώτα και δεν τους νοιάζει καθόλου. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν πρέπει να εξεταστούν μια σειρά παραμέτρων. Βέβαια, όλα αυτά που λέτε ισχύουν, και υπάρχει και ένας παγκόσμιος οργανισμός, ο Γκάβι, που
ασχολείται με το ακριβώς με αυτό, το να περάσει τα εμβόλια στις τρίτες αυτές τις φτωχές χώρες, στις τρίτες χώρες, να συλλέξει από τις πλούσιες χώρες και να τα πάει στις φτωχές και να εξειδικεύσει αναχώρα τις ανάγκες και τρόπους για να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα όσον αφορά τον εμβολιασμό. Ναι, και φαντάζομαι υπάρχουν και άλλα κράτη στα οποία οι πολίτες δεν θέλουν να εμβολιαστούν. Εδώ το έχουμε εδώ, σε χώρες που είναι του δυτικού κόσμου, του προηγμένου κόσμου, και δεν το έχουμε εκεί. Σαφώς, αλλά ξέρετε, υπάρχουν πολλοί που θέλουν να εμβολιαστούν και δεν βρίσκουν εμβόλια. Και δεν βρίσκουν εμβόλια, μάλιστα. Υπάρχουν και επηρεάζονται πολύ και από, όπως εδώ βλέπουμε ότι ακόμα και στην Ελλάδα του 2021 υπάρχουν αρκετοί συμπολίτες μας που επηρεάζονται από τον πνευματικό, όχι από την επιστημονική, από τον κάθε πνευματικό που λέει τις δικές του θεωρίες. Φανταστείτε, τέτοιες χώρες έχουν περισσότερες. Ναι, αλλά και η επίσημη εκκλησία καθυστέρησε πάρα πολύ στο να μαζέψει όλους αυτούς τους πνευματικούς που κυκλοφορούν στα μοναστήρια και δεξιά και αριστερά, κύριε Μανολόπουλε. Θα μου επιτρέψετε, δηλαδή, με όλο το σεβασμό στην εκκλησία. Δεν ξεκινά από έναν άπιστο η παρατήρησή μου, αλλά από έναν πιστό που θέλει το καλό. Αλλά ξέρετε, και πρωτοσάλλου θα πω ότι και το επίσημο κράτος καθυστερεί να μαζέψει όλους αυτούς τους άλλους. Δεν θα διαφωνήσω. Και βεβαίως και μάλλον και το επίσημο κράτος, βεβαίως. Είναι για ένα γενικότερο κλίμα της ανοχής που έχουμε, και δυστυχώς το έχει και η Εκκλησία. Δεν θα κατηγορήσω απλώς την Εκκλησία. Διαπερνά την ελληνική κοινωνία αυτό το κλίμα της χαλαρότητας απέναντι σε αντιεμβολιασμό. Εδώ, ξέρετε, δεν είναι απλώς έχω έναν φόβο να πάρω ένα φάρμακο μέσα μου. Εδώ με συμβουλεύει ο πνευματικός μου να μην βάλω το διάβολο. Ξέρετε, και να το ακούς τώρα από άντρες, οι οποίοι στο μεταξύ, όταν πήγαν στο στρατό, τους έκαναν 7-8 εμβόλια, χωρίς να ξέρουν τι καρφώνεται στο μπράτσο τους, και δεν άνοιξε κουβέντα, και τώρα ξαφνικά θα μπει ο διάβολος μέσα τους με το εμβόλιο του κορονοϊού. Δεν είναι ένα πάρα πολύ οξύμορο? Βέβαια, και όταν αυτό το λένε σε σύγκρουση με την αντίθετη άποψη του Μητροπολίτη τους, του Αρχιεπισκόπου τους, αυτό μένα με ξαφνιάζει περισσότερο. Ό,τι είναι πνευματικός, όταν ο Μητροπολίτης της περιφέρειάς σου λέει το ακριβώς αντίθετο, λέει ότι οι εικόνες και ο Σταυρός δεν έχουν ανοσία, πρέπει να προστατευτούμε. Πώς είναι δυνατόν να δέχεσαι πνευματικού και όχι του κατεξοχήν εκπροσώπου της Εκκλησίας στην περιοχή σου ή στη χώρα? Είναι από ιδιαίτερη θέση. Που βέβαια κάθε χώρα έχει αυτούς τους ανθρώπους. Αλλάζει ο λόγος ή τα κίνητρα ή ποιοι τους παρασύρουν, αλλά σε κάθε χώρα βλέπουμε ότι υπάρχει τέτοιο. Βλέπουμε και στις ΗΠΑ ένα μεγάλο. Σωστά. Ένα ποσοστό σημαντικό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μανολόπουλε, καλημέρα σας. Περιμένουμε τα νεότερα συνεπώς. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.